Δεν επέλεξαν το ποδήλατο οι Έλληνες ως μέσο μεταφοράς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Τα στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ποδήλατο δυστυχώς δεν κέρδισε την προτίμηση των μετακινουμένων. Σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν και από τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τις άλλες χώρες, δυστυχώς το ποσοστό παρέμεινε χαμηλό, της τάξης του 1,5-2% ως μερίδιο μετακίνησης. Μείζον ζήτημα είναι το συγκοινωνιακό πρόβλημα για φορείς και πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν επιλογές. Σε δημιουργία προσωρινών ποδηλατοδρόμων προχωράει η Δημοτική Αρχή, καθώς τροπολογία, με αφορμή τα μέτρα λόγω COVID-19 για αξιοποίηση ελεύθερων χώρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία προσωρινών πεζοδρομήσεων. Επιπλέον, στόχος είναι να τετραπλασιαστεί άμεσα το δίκτυο για τους ποδηλάτες. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει 12 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου θα κατατεθεί η πρότασή μας για την προσωρινή δημιουργία ενός δίκτυου ποδηλατόδρομων που θα διασχίζει από το ανατολικό άκρο της πόλης μας μέχρι το δυτικό. Θα τα δείτε όλα αυτά σε λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες, όπως επίσης ότι μέσα στο τεχνικό μας πρόγραμμα είναι και δημοπρατείται ένα δίκτυο επιπλέον ποδηλατόδρομων μόνιμων αυτών, προϋπολογισμού 1.300.000, μαζί με τη συντήρηση μεγάλου μέρους από το υφιστάμενο. Δυστυχώς, το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων στην πόλη μας δεν είναι στο σημείο το οποίο θα θέλαμε. Ευτυχώς, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε σήμερα για αλλαγές προσωρινές, οι οποίες εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι μόνιμες, προκειμένου να μάθουμε να κινούμαστε με έναν τρόπο υγιεινό, με έναν τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, με έναν τρόπο που δεν επιβαρύνει την κίνηση στους δρόμους. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου η 3η Ιουνίου και η δράση στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Πύργου έγινε για τα ωφέλη της χρήσης ποδηλάτου ως μέσο βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατο όταν εξοπλιστεί η πόλη περισσότερο με ποδηλατόδρομους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε ως οργανισμός συγκοινωνιακού έργου. Και βέβαια συμβάλλουμε, γιατί η ποδηλατολωρίδα είναι, θα έλεγα, ό,τι καλύτερο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη γενικά. Το ευχάριστο για μας που είμαστε πολύ παλιοί στο ποδήλατο είναι ότι πλέον ο κόσμος σιγά σιγά και περισσότερος κόσμος ασχολείται με το ποδήλατο, αλλά και σιγά σιγά μπαίνει η κουλτούρα ότι σεβόμαστε το ποδήλατο. Το εταιρικό σχήμα του έργου Change διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης τη δράση και στο πλαίσιο αυτής αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα.